Μέτρον άριστον, δεν το μέτρον ήταν άριστον. Οπότε ξεχάστε το παν μπροστά και κινηθείτε με μέτρον και στην ελληνική γλώσσα. Λοιπόν, Ρενουά, λέγε. Λοιπόν, δεν είμαστε μόνοι μας. Έτσι. Είμαι πλαισιωμένη από δύο Γιώργηδες. Το Γιώργο Μυράτο, ξέρετε, και το Γιώργο Χριστάκο, που δεν τον ξέρετε ενδεχομένως, αλλά θα τον γνωρίσετε τώρα μέσα από το φωτογραφικό του φαλακού. Αυτά τα κιλά δεν υπάρχουν σήμερα. Παίζουμε, ψαρεύουμε στην κάμερα. Λοιπόν, γεια σου Γιώργο, καλώς όρισες. Και να ζήσεις κιόλας, γιατί σε νιώπανδρος και σε φέραμε από το ταξίδι του Μέλικος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, είσαι... Πότε παντρεύτηκε? Την Κυριακή. Την Κυριακή, 4 μέρες. Αλήθεια? Ναι. Γι' αυτό είσαι κομμένος. Παιδιά, ήταν αρκετά κουραστικό το event, αλλά περάσαμε όλοι πάρα πολύ όμορφα. Δεν μου λες τράβαγες φωτογραφίες εσύ ή τέτοιες? Παραδόξως, ναι. Ναι. Τράβηξε την ύφη. Ωραίος. Πότε, πριν το γάμο, στην εκκλησία? Όχι, κατά τη διάρκεια του event. Μετά το γάμο, στο πάρτι. Εγώ τραβούσα την ύφη και ο φωτογράφος τραβούσε και τους δυο. Θα τον κυνηγάει. Και όμως έχει κάποιες καταπληκτικές. Μπράβο. Ωραία, λοιπόν, εκτός από τις φωτογραφίες του προσωπικού σου γάμου, ειδικεύεις σε άλλα είδη φωτογραφίες και γι' αυτό είσαι εδώ κιόλας. Ακριβώς. Πες μας, τι κάνεις, τι φωτογραφίζεις και γιατί. Ασχολούμαι με την καλλιτεχνική φωτογραφία. Κάποια χρόνια τώρα. Θα έλεγα ότι έχω φτιάξει, έχω δημιουργήσει ένα στυλ. Και λιγάκι από αυτό που συνηθίζουμε να λέμε, που βλέπουμε στις κλασικές φόρμες φωτογραφίας. Είναι λίγο πιο ελεύθερο. Θα βλέπουμε βέβαια και φωτογραφίες τώρα. Θα δείτε τώρα. Κάποια δείγματα. Ναι, και μας ενδιαφέρει πέραν του εικαστικού και του φορμάτ στο οποίο δουλεύεις και η θεματολογία σου. Η συγκεκριμένη δουλειά που βλέπετε, ο τίτλος αυτής είναι Eyes on Peer. Ουσιαστικά αυτό σημαίνει πάντα ζωντανή ενέργεια. Για το Eyes on Peer είχε μιλήσει ο Ηράκλητος πριν από περίπου 2.500 χρόνια. Και είχε πει ότι ο κόσμος, εννοώντας το σύμπαν, δεν έχει δημιουργηθεί ούτε από θεούς ούτε από ανθρώπους, όπως το είχε πει τότε. Αλλά ήταν, είναι και θα παραμείνει ένα Eyes on Peer, δηλαδή μια πάντοτε ζωντανή κοσμική ενέργεια, η οποία υπήρχε, υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει για πάντα. Απλά θα ανάβει και θα σβήνει με μέτρο. Και πού λέτε αυτό η φιλοσοφία με την φωτογραφική σου τεχνική και θεματολογία? Θα σας πω, υπό την έννοια ότι στη συγκεκριμένη τη δουλειά, αυτό που προσπαθώ να πιάσω, αυτό που προσπαθώ να δείξω μάλλον, είναι ότι ο άνθρωπος, όντας μέρος του συνόλου, του σύμπαντος, αποτελείται και αυτός από ενέργεια. Υπάρχει μία. Αποτελείται από ενέργεια η οποία υπήρχε και αυτή υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει. Αυτό λοιπόν προσπαθώ να αποτύπωσω. Αυτά είναι φωτογραφική, με συγχωρείς, δεν μοιάζει και φωτογραφία. Όντως. Αυτό που βλέπουμε τώρα ειδικά. Ναι, είναι φωτογραφία. Είναι ακριβώς όπως έχουν τραβηχθεί οι φωτογραφίες αυτές. Δεν έχει επεξεργασία καθόλου, ναι, δηλαδή. Όχι. Ούτε Photoshop, ούτε τίποτα. Όχι, όχι. Στο Photoshop μόνο θα είναι η επεξεργασία αυτή που απαιτείται, προκειμένου η εκτύπωση στο χαρτί, στο φωτογραφικό χαρτί, να είναι αυτή που πρέπει ανάλογα με τον ποιον εκτύπωτη έχουμε στα χέρια μας. Μάλιστα. Αυτές οι φωτογραφίες λοιπόν τις έχεις τραβήξει στην Αθήνα ή σε κάποια άλλη μέρη? Αυτές οι φωτογραφίες είναι σε πολλά διαφορετικά μέρη. Είναι εσωτερικές, δεν είναι στούντιο? Όλες είναι στον δρόμο. Είναι στον δρόμο αυτά τα πράγματα. Με συγχωρείς τώρα, αυτή που βλέπουμε. Πώς γίνεται και εξαϊλώνεται το περιβάλλον? Αυτή, ας πούμε, η φωτογραφία, θα σας πω ότι είναι στην Τσιμισκή, στη Θεσσαλονίκη. Ναι, είμαι σε κάποιο. Οι κυρίες είναι για ψώνια σίγουρα, οι δύο πίσω. Εσύ που κατάλαβες την κυρία τώρα? Θα σου πω από τα πόδια της. Είναι γυμνά και η δεξιά φαίνεται έχει φουστίτσα. Σωστά, η αριστερή επίσης, αλλά λίγο πιο χαμηλή. Τα λέω σωστά, Γιώργη, ή κάνω λάθος? Και γιατί βλέπεις ότι έχει μου φύγει τα πάντα από πάνω? Δηλαδή βλέπουν βιτρίνες και εξαϊλώνονται. Τις μεγάλες καλλιτέχνες. Θα σε μεταγράψω στην κριτική. Εκτός από την ανάλυση που έκανε, ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλή. Χρησιμοποίησε και την κατάλληλη λέξη κάθε φορά. Αυτόν τον πίνακα, αυτό που λέω, για αυτό το πράγμα που μιλάω, είναι για την εξαήλωση. Αλήθεια. Σε αυτόν τον πίνακα, ειδικά, εμφανίζεται πολύ περισσότερο αυτό το πράγμα της εξαήλωσης. Και αν θέλεις, έρχεται και αρκετά κοντά σε αυτό το πράγμα που λέω, που είναι ενέργεια. Ουσιαστικά, αυτό που έχω προσπαθήσει εδώ να αποτυπώσω, να δείξω μάλλον, είναι ότι ο άνθρωπος αποτελείται από ενέργεια. Κατά επέκταση, χρησιμοποιώντας αυτή τη συγκεκριμένη τεχνική και μην προβάλλοντας το ανθρώπινο σώμα ακριβώς όπως είναι, παρά την κίνησή του σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Δίνω την αίσθηση ότι υπάρχει μια άβρα, μια ενέργεια. Η στιγμή που μετράει πια κυριολεκτικά, και παρόλο που αποτυπώνεται τη φωτογραφία που πιάνει το μιλισεκόντο, ας πούμε. Ακριβώς. Αν και να πω και κάτι ακόμα, μια και αναφέρεις, Ράνια, το μιλισεκόντ. Οι συγκεκριμένες φωτογραφίες, σε αυτές τις φωτογραφίες παίζουμε το χρόνο, δηλαδή... Το διάφραγμά σου πρέπει να είναι πολλή ώρα ανοιχτό προφανώς, ακριβώς. Έτσι. Δηλαδή, μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Είναι αρκετά περισσότερες. Δηλαδή, όταν ο φακός θα μείνει κάποιο χρόνο περισσότερο. Προφανώς καταγράφουμε περισσότερες στιγμές. Άρα δεν είναι. Στη φωτογραφία ξέρουμε, έχουμε συνηθίσει ότι αποτυπώνουμε μια πολύ συγκεκριμένη στιγμή.
Εσύ τη συμπυκνώνει, ναι, περισσότερο σε μία. Ερώτηση. Θα βγαίνετε για ένα λεπτό, α πούμε, το καρέ. Λέμε τώρα έτσι. Για να καταλάβει ο κόσμο το όνομα. Αυτό είναι ένα τεχνικό κομμάτι. Ωραία, ακριβώ. Και δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Όχι, απλά έτσι για την ιστορία. Οπότε, να σε ρωτήσω κάτι. Πού εκθέτει αυτά τα έργα? Αυτή την περίοδο αυτά τα έργα βρίσκονται στο Ίδρυμα του Ευγενίδου, στο Πλανητάριο, στο παλιό Πλανητάριο. Στη Συγκρού, έτσι, χαμηλά. Χαμηλά Συγκρού. Η έκθεση έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό. Ξεκίνησε στις 22 Μαΐου και θα τελείωνε στις 24 Ιουνίου, αλλά πήγε πάρα πολύ καλά. Υπήρχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο, με αποτέλεσμα να παραταθεί μέχρι και τις 22 Ιουλίου. Αυτή με το παγκάκι μου αρέσει πάρα πολύ επίσης, πρέπει να σας πω. Βλέπουμε. Γιώργο, εγώ με μία... Να, και εκεί γίνονται τα θαυμαστά πραγματικότητα. Λοιπόν, ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος. Καλά, έχουμε πάει άπειρες φορές. Και οφείλω να ομολογήσω ότι η συγκεκριμένη δουλειά, δεν ξέρω, η προσωπική μου αίσθηση ήταν ότι είσαι πάρα πολύ σε αυτό το χώρο. Μάλιστα, να το και το iZone Peer. Λοιπόν, μια τελευταία ερώτηση από εμένα και εγώ σε αποχαιρετώ. Εάν πρόκειτο να πρέπει να διαφημίσεις, να το πω έτσι, την Ελλάδα με ένα κλικ στα πέρατα του κόσμου, ποιον τόπο θα διάλεγες ή ποιο θα ήταν το θέμα σου? Είναι μια πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ δύσκολη ερώτηση. Είναι τόσες οι ομορφιές αυτής της χώρας. Ειλικρινά, δηλαδή, και νομίζω αμερόληπτα μιλήσουμε, θα πούμε πραγματικά ότι έχει πάρα πολλές ομορφιές. Είναι δύσκολο να πεις ότι ένα συγκεκριμένος τόπος. Σαφέστατα η Σαντορίνη, η οποία θεωρώ ότι είναι και ίσως το πιο, και από ό,τι ακούω, και το πιο, ένα από τα πιο φωτογραφημένα μέρη στον πλανήτη, έχει πάρα πολλά σημεία στα οποία θα μπορούσε κάποιος να φωτογραφίσει. Αλλά νομίζω ότι εάν ταξιδέψει κάποιος στην Ενδοχώρα, εκεί νομίζω πραγματικά ότι θα μπορέσει να βγάλει πράγματα τα οποία δίνουν αυτή που δεν έχει συνηθίσει ο ξένος. Να το πω τότε λίγο πιο συγκεκριμένα, σε τι χρώμα θα εστίαζες, στο γαλάζι, καφέ, στο πράσινο. Ίσως και λόγω... Μου αρέσει πάρα πολύ το μπλε. Το ελληνικό μπλε. Το μπλε του ουρανού, το μπλε της θάλασσας. Νομίζω ότι εκεί θα κατέληγα. Βέβαια και τα ζεστά χρώματα, τα γήινα χρώματα, γι' αυτό και μίλησα προηγουμένως για Ενδοχώρα, θα μπορούσε να βγάλει πάρα πολύ ωραίο υλικό. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Εγώ δεν θέλω να σε ρωτήσω κάτι, αλλά επειδή μίλησε για Ηράκλειτο και ήταν ο εμπνευστής σου για αυτή την έκθεση, απλά να σου προτείνω να διαβάσει το βιβλίο του Φράνκο Φερού. Η ιστορία του Θεού όπως την αφηγήθηκε ο ίδιος, που περιλαμβάνει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του, μια συνομιλία θεωρητική, φυσικά πάντα μιλάμε με τον Ηράκλειτο. Νομίζω θα σε καλύψει πάρα πολύ. Θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Η ιστορία του Θεού όπως την αφηγήθηκε ο ίδιος, από τις εκδόσεις Καστανιώτη, αν δεν κάνω λάθος. Πάρα πολύ. Ναι, μου επιτρέπεις και την ιστορία του Θεού και του κόσμου όπως την αφηγείται ο Τάκης ο Τρελάρας, μέσα σε εμάς που έστειλε στο 54-160 και έχει μπει αυτομάτως και στην κλήρωση για το ταξίδι που δίνουμε στην Αίγινα. Αραλίκη στην Άνω Γαρούνα στην Κέρκυρα με μπύρες σουβλάκια και αραλίκη στα Μουράγια. Τον ζηλεύω. Γεια σου Τάκη Τρελάρα, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε εμείς, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ πολύ ευχαριστώ. Ευχαριστώ που ήρθες. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στις φωτογραφικές σου έτσι, διαδρομές. Και εμείς τώρα πάμε σε διαφημίσεις και μετά από λίγο είμαστε εδώ. Ταξίδι μόλις αρχίζει. Αμέ.